Είμαστε πριν 3 χρόνια στο ματς βροχερή μέρα Γιάννενα ΠΑΟΚ. Πούστιδες γιανιώτες. Ναι, βουνόπανα. Μπαίνουμε, πρόσχε, τελειώνει το παιχνίδι, φεύγουμε, πάμε για καφέ. Κανονικά με τις φανέλες του ΠΑΟΚ, μπαίνουμε μέσα στο χάους καφέ. Χάους καφέ, ναι. House. Ένα διόροφο, έχει μέσα κανένα 2.000 άτομα φοιτητές. Όλοι τεμπέληδες δηλαδή. Τι τραβά στο μαγαζί, ρε μαλάκα, μένα τραβά. Άσε το τυμπακί, έχει λεφτά. Κάτι διαφημίζει. Μπαίνουμε που λες μέσα, σε κάποια φάση εγώ κάθομαι 2 κοπέλες, πίνω καφέ, τα παιδιά μοιραζόμαστε μέσα κατά 15 άτομα. Πάνε πάνω. Σε κάποια φάση βλέπω κάτι περίεργο, μπαίνουμε, κοιτάνε, φεύγουνε, ξαναμπαίνουνε, φεύγουνε, μπαίνε, βγαίνε, πιάνω, ήταν ένα σε μια έμοιαζε. Θα φύγουνε τραπέζια, καρέκλες και θα χάσει μάλα το παιδί εδώ μέσα. Δεν έχει ιδέα από παοξίδες και φασαρίες. Όχι, λέει, παιδιά, θα το τακτοποιήσω αμέσως. Κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει. Λοιπόν, αυτοί είναι οι φλόροι γιανιώτες. Εγώ τους προκαλώ, εάν έχουνε τα αρχίδια να έρθουνε και να τα κάνουν αυτά και στην Τούμπα, εγώ πήγα. Με τα φιλαράκια μου, χωρίς να προκαλέσω, και πήγανε, νομίζανε αυτοί με τον Νούτσο ότι θα κάνουν μαγιά αυτοί οι βλάκες. Λοιπόν, τους προκαλώ όπως πήγαμε εμείς, γιατί εγώ θα ξαναπάω να τους βρω. Εγώ γάμισα στους σημάδες και όλους μαζί. Εγώ θα ξαναπάω να τους βρω τους παγουράδες, αυτούς τους μπινέδες, τους φλόρους, γιατί πρόκειται για κρυφοβάζελους, κρυφογάβρους φλόρους. Και θα έχουμε κακά ξεπερδέματα. Αυτά. Αυτά. Ναι. Τέλος. Σαν γιαρίζει εδώ.